Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε τι ακριβώς κατέγραψε ο φακός της Crete TV στο σπίτι του σεισμού και να ευχαριστήσω θερμά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκεί βρέθηκε η Γεωργία Ιμακάκη, όπου βίωσε δύο σεισμούς, τον σεισμό της Ταϊβάν 7,6 ρίχτερ το 1995, ήταν ο σεισμός της Ταϊβάν, κύριε Φασούλα, 99, και το σεισμό της Ιαπωνίας του 1999 με 6,9 ρίχτερ. Να δούμε πρώτα το βίντεο από την Ταϊβάν και αμέσως μετά θα πάμε στο βίντεο της Ιαπωνίας. Κύριε Φασουλά, θα σας μεταφέρω αυτό που μου είπε η Γεωργία. Επειδή έχει τύχει να έρθω κι εγώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, έζησε έναν μικρότερο σεισμό εκεί, μου είπε ότι ακόμα γνωρίζοντας ότι ήταν προσομοίωση, αυτό που βίωσε ήταν τρομακτικό. Η αλήθεια είναι ότι όταν το νιώσει κανείς αυτό το φαινόμενο, αυτή τη δόνηση, τότε καταλαβαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιδράσει και με ψυχραιμία, αλλά και, για παράδειγμα, να σταθεί όρθιος. Γι' αυτό όλοι λέμε ότι θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να είμαστε όσο το δυνατόν ψύχρεμοι, να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα, χωρίς καν να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε, να ξέρουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο και πολύ δυνατότητα αντίδρασης. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγουμε, να μετακινούμαστε από το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, να προσπαθήσουμε να κατεβούμε σκάλες. Είναι αδύνατο να κατέβουμε σκάλες, το σίγουρο θα γκρεμοτσακιστούμε. Και γι' αυτό το λόγο η σύσταση είναι: μένουμε εκεί που είμαστε, προστατεύουμε το κεφάλι μας κάτω από γερό έπιπλο, αντικείμενο ή οτιδήποτε μπορεί να μας προστατεύσει. Και βλέπουμε εδώ σε αυτόν τον σεισμό των 7,6 ρίχτερ που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον σεισμό της Τουρκίας, τουλάχιστον όσον αφορά το μέγεθος, ότι ξεκινάει με μία μικρή ένταση, κορυφώνεται, αλλά έχει μία διάρκεια. Έχει μία διάρκεια. Στην ουσία, η δόνηση την οποία νιώθει κάποιος σε αυτό το σεισμό είναι σε σχετικά μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο του σεισμού. Έτσι νιώθει τα διαφορετικά σεισμικά κύματα, όπως λέμε. Νιώθει τα πρώτα κύματα που δίνουν μια ελαφριά δόνηση και στη συνέχεια έχουμε μια ένταση της δόνησης που είναι το κύριο σεισμικό κύμα το οποίο έρχεται. Να πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Φασουλά, και τα 6,9 ρίχτερ της Ιαπωνίας. Πώς τα βίωσε η Γεωργία Ιμακάκη και επανερχόμαστε. Σουλά, η Γεωργία Ιμακάκη μου είπε ότι παρά το γεγονός ότι ο σεισμός της Ταϊβάν ήταν 7,6 ρίχτερ και της Ιαπωνίας 6,9 ρίχτερ, ήταν πολύ πιο τρομακτικός ο σεισμός της Ιαπωνίας και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε και στην εικόνα που θα ξαναδούμε. Και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε. Δηλαδή, η Γεωργία συγκρατεί, προσπαθεί να κρατηθεί από τραπέζια, καρέκλες και βλέπουμε ότι ένα κτίριο πηγαίνει δεξιά και αριστερά έτοιμο να καταρρεύσει. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά στην ένταση που συζητούσαμε πιο πριν. Είχαμε ένα σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους, αλλά μικρότερης έντασης, που δονήθηκε λιγότερο η Σεισμική Τράπεζα και η κυρία Μακάκη, και είχαμε ένα σεισμό μικρότερου μεγέθους, αλλά πολύ μεγαλύτερης έντασης. Η διαφορά είναι ότι η καταγραφή που έχουμε και προσομοιάζουμε στο σεισμό αυτό του Κόμπε είναι πολύ κοντά στο επίκεντρο. Κατά συνέπεια, οι εντάσεις του σεισμού και ειδικά οι σεισμικοί επιτάξεις είναι πολύ μεγαλύτερη από τον προηγούμενο σεισμό. Και γι' αυτό το νιώθει τόσο έντονα και βλέπετε πώς μετακινούνται όλα τα αθρανία και οι καρέκλες πολύ περισσότερο σε σχέση με τον πρώτο σεισμό. Μάλιστα. Λοιπόν,